Ακριβώς γι' αυτό έγινε και η σημερινή επίσκεψη και η εξόρμηση με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες στις πλατείες της Κίδρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται μεγάλα, πολλά κρούσματα κορονοϊού σε εργοστάσιο της περιοχής. Υπήρξε και άλλη περίπτωση πριν από 15-20 μέρες περίπου και τότε καλέσαμε την κυβέρνηση να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα και τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Να αναγκάσει την εργοδοσία να εφαρμόσει μέτρα ασφάλειας και υγιεινή στη δουλειά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, γι' αυτό και μετά από 15-20 μέρες είχαμε τη χθεσινή περίπτωση στο γνωστό εργοστάσιο. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, σύντροφοί μας δέχτηκαν και επίθεση όταν πριν από μέρες, επίθεση εννοώ βίαιη επίθεση με χειροδικία, όταν πριν από μέρες πήγαν με ανακοίνωση να ενημερώσουν τους εργαζόμενους. Καλούμε την κυβέρνηση λοιπόν να υποχρεώσει όλους τους εργοδότες να εφαρμόσουν σε όλους τους χώρους δουλειάς τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Καλούμε την κυβέρνηση να μεριμνήσει έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εργαζόμενοι καταρχήν, να υποβάλλονται σε δωρεάν μαζικά τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Το ίδιο φυσικά αφορά και μια σειρά άλλους χώρους όπως είναι τα σχολεία και καλούμε φυσικά τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα τους και τις διεκδικήσεις τους για τη δική τους τη ζωή και τη ζωή των παιδιών τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μπαίνει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα για την προστασία της υγείας. Βεβαίως, καλώντας και για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση να ενισχύσει το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας με το απαραίτητο προσωπικό και όλες τις αναγκαίες υποδομές για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία. Δεν αρκεί μονάχα η ατομική προστασία της μάσκας. Είναι καλή, είναι επιβεβλημένη, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι έχει χρέος να πάρει και άλλα μέτρα. Και η ευθύνη είναι πέρα για πέρα δική της.